Άντε, για λοιπόν, έλα. Πάμε στα δικά μας. Σάσα, πάμε λοιπόν, στα δικά ήταν καλεσμένο αυτός ο Άδωνης στον Κωστόπουλο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βεβαίως. Και τα έχωσε πάρα πολύ στο Λαζόπουλο. Τον αποκάλεσε εθνικό γελοτοπιό. Ναι. Και ότι τι ασχολείται μαζί μου, αφού δεν ξέρει τι έχει αυτό, γιατί λέει για μένα. Δεν ξέρει τι έχει, εννοεί. Ο Λαζόπουλος. Γιατί με την περιουσία του ασχολήθηκε ο Λαζόπουλος. Για το ρολόι του, αυτό το περιβόλητο Rolex και εξηγεί τελικά πότε το πήρε το Rolex. Μάλιστα. Ποιο φοράει το Rolex. Ο Άδωνης. Το έχει κάνει πλέον. Είναι στη Βουλή αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα είναι. Ρόλεξ, το περιβόητο Ρόλεξ μας τα έχετε ζαλίσει να τον βγάλεις. Λοιπόν, άντε γεια. Καλά, εσύ που μπορεί να ξέρει τώρα. Ξέρω, ξέρω. Είναι μια χαρά αυτό και είναι και ωραίο, ε. Ναι, είναι ωραίο, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Από πού το κλέψες? Το κλέψα, δεν κλέψα. Ποιος επιχειρηματίας το έκανε δώρο? Τα αγοράζω και τα αγοράζω, μόνο μου το αγοράζα πριν γίνει ο βουλευτής κιόλας. Μου λένε δε ορισμένοι, άκουτε το φοβερό τέτοιο. Καλά ακόμα το φοράτε, δεν το βγάλατε. Λέω γιατί ρε αδερφέ το κλαψέ. Και δεν το βγάλω. Επειδή είπε ένας, αν πω, γιατί φοράς Rolex. Από εκεί το πήρα. Δεν θα συμφωνείς, αλλά εγώ θα σας πω. Και εσύ μη συμφωνήσεις. Έχεις λοιπόν τον αγαπημένο μας εθνικό γελοτοπίο. Λάκης Λαζόπουλος. Παπ, Αλτσαντήρη. Φουπ. Σου έχει τρία σχολεία και σου αρχίζει την κλάψα. Πότε θα πάρετε σύνταξη? Και κάθονται τώρα 16χρονα και 17χρονα παιδιά για 2 ώρες. Και συζητάνε και διαμαρτύρονται για το πότε θα πάρουν σύνταξη. Σε ρωτώ, εσύ είσαι 16 και τόσο μου θα πάρει σύνταξη? Όχι, δεν σκεφτόμουν ότι θα πάρω σύνταξη. Ρε, φίλε, έλεγες, αλλά τώρα. Στα 16 είσαι μπροστά στη ζωή να πάει να την κερδίσει. Να πάει να κάνει ό,τι γουστάρει. Και θα κάτσει να χειροκροτά τον άλλον να μην πω τώρα τι είναι αυτό, να μην έχει του λέει θα πάρει σύνταξη. Κάτσε. Ο καθένας. Έτσι την καταστρέψαμε τη νέα γενιά. Έτσι την κάναμε τώρα. Την κατέστρεψε ο Λαζόπουλος. Προηγουμένως ήταν οι άλλοι. Τα κανάλια. Ο Λαζόπουλος τα κανάλια. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Κουκουέ, δεν ξέρω, η άλλη αριστερά, δεν την κατέστρεψαν, την κατέστρεψαν όλοι αυτοί. Το Λαζόπουλο περίμενε. Περίμενε. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν υποστηρίξω κανένα εγώ. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει ο Λαζόπουλο? Δεν μπορεί να πει ότι ο Λαζόπουλο διαφωνεί, συμφωνεί, σου κατέστρεψε την ολέα. Αδερφέ, το καταλαβαίνει ότι είπε ο Λαζόπουλο για το Ρόλεξ. Σε ρωτώ, αδερφέ, έχει 100 φορέ την περιουσία μου. Είναι δυνατόν να πει για το Ρόλεξ ο Λαζόπουλο? Έλα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Εγώ λέω να μην το σχολιάσουμε. Γιατί ακούγονται κάποια πράγματα που αλήθειες ψέματα, το μόνο που θα σχολιάσω εγώ το πρώτο κομμάτι, δηλαδή τα οικονομικά, εντάξει. Ο Λαζόπουλος σαφώς έχει βγάλει πολλά λεφτά, ο άνθρωπος από τη δηλώση, ο πιο ακριβοπληρωμένος θα αξίζει. Όχι από τον κόσμο, παρ' ζήτημα από τη Βουλή. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας στην τηλεόραση ο Λαζόπουλος. Τα φέρνει πίσω προφανώς και αυτό τα παίρνει και καλά κάνει. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρώτο κομμάτι, αυτό για τη σύνταξη, το θέμα είναι, παιδιά, ότι αυτή η γενιά 16 ετών να μην πάρουν ποτέ σύνταξη. Ακριβώς. Και δεν θα υπάρχουν συντάξει όταν θα πάνε στα 60 με την Ελλάδα που κατασπαταρίσαμε και καταστρέψαμε όλοι μας. Και δεν μπορούν να ζουν τη ζωή της που λέει ο Άδωνης άνετα. Ας ενημερώσουμε λίγο τον κύριο Γεωργιάδη, λοιπόν, που είναι και βουλευτής, ότι δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια καλούνται τα παιδιά από 13 ετών να ξέρουν τι θα ακολουθήσουν, τι δουλειά θα κάνουν όταν θα μεγαλώσουν. Εν πάση περιπτώσει, να διαλέξουν κατευθύνσεις. Άρα. Για να φτάσουν να πάρουν ποτέ σύνταξη. Και να δουλέψουν κάποια παιδιά σε ηλικία 13 ετών. Εκτός των ποιών να νομίζει ότι παιδιά 16 χρονών δεν αγχώνονται για το παιδί. Και δεν νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να προβλημάτιζουν, διότι θα συμβεί στο μέλλον. Και δεν φταίει ο Λαζόπουλος για τα παιδιά. Δεν έχουμε τώρα τελείω. Προχωράμε. Όσοι έχουν λεφτά, τα αλλά από την άλλη, καλά κάνει και συνεχίζει και φορά το ρολόι του. Είναι λίγο πολιτικό όμω να φορά ρολόι 5.000 ευρώ παιδιά όταν είναι στη Βουλή. Άκου να σου πω κάτι, σα μιλάει. Ενώ να τα έχει στο σπίτι, θα τα έχουν και μετά να κρυμμένα. Να το φιγουράρεις και να το δείχνεις, είναι υποκριτικό. Να πω κάτι. Ο Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος που βάσει. Εγώ με τον Γεωργιάδη με χωρίζει άβυσος στις απόψεις. Το έχουμε πει. Έχει μιλήσει και για μένα. Όμως, να πούμε κάτι. Καλά του λόγια και για μένα. Να πω κάτι, θα το στηρίξω τώρα. Έχει βγάλει, έχει κάνει λεφτά βάσει των βιβλίων που πουλάει, αυτά για την ιστορία κτλ. Πολύ πριν γίνει βουλευτής. Έχει βγάλει λεφτά. Ένας άνθρωπος που έχει βγάλει λεφτά νόμιμα. Μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Τώρα να πάρει ένα ακριβό ρολόι για τον άντρα δεν είναι κάτι φοβερό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Όχι. Και εγώ έχω πάρει ένα ακριβό ρολόι με λεφτά που έχω βγάλει, Σάσα. Τι να κάνουμε τώρα? Και φορά όμως ένα ρολόι των 100 ευρώ. Δεν έχει να κάνει. Ο άντρα όμως είναι στη Βουλή. Έχει ψηφίσει ο κόσμο. Δεν είναι στη Βουλή. Και δεν πληρώνει. Ένα άνθρωπο που είναι επιχειρηματία και έχει βγάλει κάποια λεφτά, ένα ακριβό ρολόι των 5.000 ευρώ δεν έγινε κάτι να το φορέσει. Ναι, αλλά στη Βουλή. Μην λαγίσουμε. Θα φιγουράρει αν έπαιρνε ένα πανάκριβο αυτοκίνητο των 150-200 ευρώ. Και επίση και με ακριβό αυτοκίνητο κυκλοφορεί ο Άδωνης, γιατί το έχω δει. Και πήγανε τώρα με. Είναι βουλευτικό.
Αν είναι βουλευτικό. Όχι. Ναι, οκ, okay, αλλά φροντίζει να έχει μια πιο χαμηλό τόνο ζωή. Στη Βουλή και τώρα πήγε στην Αυστραλία με την. Τώρα τα έβγαζε φωτογραφία. Όχι, γενικά το lifestyle του δεν είναι. Μπορώ να πω πιο τόνο ζωή. Εμένα δεν μου αρέσει, α πούμε, όλο αυτό που έγινε με τα ρολόγια και πώ ξεκίνησε και μέσα στη Βουλή. Το θεωρώ πρώτα απ' όλα είναι ανούσιο και είναι φτηνό και να ασχολούμαστε με κάτι άλλο και να μην ασχολούμαστε με την ουσία. Η ουσία είναι δηλαδή έχει πέρα την ουσία. Και όμω και ο Άδωνη τώρα το ίδιο κάνει και με το Λαζόπουλο. Δηλαδή το συνεχίζει αντί να πει τέλο. Το συνεχίζει. Δεν έχει βγάλει πολλά λεφτά. Γιατί προφανώς, και ο άλλο άνθρωπο. Μα είναι λάθο που κάνει. Γι' αυτό είναι. Του αρέσει μοναδικό είναι. Γι' αυτό και δεν έχει τα κανάλια. Παιδιά, να ρωτήσουμε κάτι. Λέμε ότι βγάζει πολλά λεφτά ο Λαζόπουλο. Δεν θα θέλαν όλοι στην Ελλάδα να είναι Λαζόπουλο και να βγάζουν δύο λεφτά. Δεν είναι. Άρα γιατί να το κοροϊδεύουμε. Δεν είμαστε εμεί. Εγώ θα το πάρω έτσι. Θέλουν όλοι στη δουλειά του, είναι τόσο επιτυχημένοι που για ένα διάστημα δεν βγάζει τα λεφτά όπω θε. Ένα όμω ιδιωτικό υπάλληλο, όσο πετυχημένο και να είναι, έχει ένα πλαφόν. Ενώ στην τηλεόραση. Ναι, αλλά άλλο είναι και καλλιτέχνη. Είναι άλλη κατηγορία. Από την τηλεόραση γενικά. Δεν έχουν. Ναι, αλλά και εγώ δεν γεννήθηκα με αυτό το ταλέντο. Μακάρι και εγώ να γεννιόμουν με φωνή, με τέτοιο μυαλό να γράφουν. Τι να κάνουμε. Μέχρι το φτάνω. Έχει φωνή κάτι ο Λαζόπουλο. Φωνή. Έχει. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Έχει ένα ταλέντο. Είναι ηθοποιό. Κάνει καλή σάρκα. Λοιπόν.